Of course we will fight till we will die. Είναι μία από τις γυναίκες μαχήτριες των Κούρδων, μέλος των λιονταριών της Ροζάβα. Μιλώντας αποκλειστικά στον Sky, από μυστική τοποθεσία πολύ κοντά στο μέτωπο της μάχης, απευθύνει μήνυμα στην Τουρκία ότι θα πολεμήσουν μέχρι σε σχάτων για την ελευθερία τους. The situation in Rojava is right now bad. Afrin showed us that bravery and courage is not enough to win a war as we did against ISIS. The YPG died fighting ISIS so that you could be safe. Now we are dying for saving the world. So the response of the YPG can only be one thing: to defend themselves and their sisters. Η Ντελάλ υποστηρίζει ότι στόχος της Τουρκίας είναι η κουρδική εθνοκάθαρση. Afrin showed us that Turkey can win simply by bombing everyone to death and terrifying civilians out of their homes. We desperately want to avoid another Afrin, but Turkey is very focused on ethnic cleansing. Of course. Το YPJ είναι η γυναικεία στρατιωτική οργάνωση των Κούρδων της Συρίας. Αυτοαποκαλούνται τα λιοντάρια της Ροζάβα. Η μονάδα δημιουργήθηκε για την καταπολέμηση του Ισλαμικού κράτους. Σήμερα έχουν ενταχθεί στις τάξεις του περισσότερες από 20.000 εθελόντριες πολεμίστριες. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους η σκληρή στρατιωτική εκπαίδευση. The YPJ is very well trained and after the last 6 years of fighting ISIS gained some valuable skills. But the problem is that Turkey is playing a dirty war by using airstrikes, which the YPG does not have the ability to fight. A ground fight we will win, but an air fight is almost impossible. Γεννημένη στην Αυστρία από Κούρδο πατέρα, η Ντελάλ εντάχθηκε στις γυναίκες μαχήτριες των Κούρδων το 2016. I joined the YPG in 2016. So I joined because I was inspired by the vision and the bravery and courage of the YPG. They defeated ISIS and they were women. Every young girl should have a superhero. The tragedy is why she has to exist and that is because of ISIS and now Turkey. Η Ντελάλ μιλάει για το όνειρο των Κούρδων μαχητριών και την ημέρα που θα τελειώσει ο πόλεμος. There can only be one dream for us, peace. We only want to live in peace and to live freely with our neighbors. Democracy in Rojava represents this peace. Στο πλευρό των Κούρδων βρίσκονται πολεμιστές διαφόρων εθνικοτήτων και θρησκειών. Λίγο πριν έρθουν αντιμέτωποι με τα τουρκικά στρατεύματα, χριστιανοί της Ροζάβα προσεύχονται σε Ορθόδοξο ναό. Οι μαχητές δίνουν όρκο να πολεμήσουν μέχρι σε σχάτων και λίγο αργότερα αναχωρούν για το μέτωπο. Λένε πως με τους Κούρδους αλλά και τους υπόλοιπους κατοίκους της Ροζάβα τους ενώνει ο κοινός εχθρός, οι Τούρκοι εισβολείς.